Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο του καναλιού. Ένα νέο βίντεο με μια ομάδα η οποία επίσης ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της χώρας της και δεν είναι άλλη από τη γερμανική Σεντ Πάουλη, η οποία έχει πολλούς οπαδούς ανά τις χώρες και εκτός Γερμανίας, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει σαν ομάδα ενάντια στο ρατσισμό, την ομοφοβία και όλα αυτά τα προτερήματα τα οποία πρέπει να έχει ένας άνθρωπος και να μην τα έχει γιατί είναι μειονεκτήματα. Μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ συμπαθής και στη χώρα μας, με στενούς δεσμούς και με τους οπαδούς της ΑΕΚ που είναι έτσι λίγο πιο αριστερή κτλ. Και γενικότερα εδρεύει στο Αμβούργο και είναι μια ομάδα η οποία έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία, αλλά χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια που ανεβαίνει, μια που ξαναπέφτει και γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει επιτυχίες στο παλμαρέ της από το 1910 που ιδρύθηκε μέχρι τώρα. 114 χρόνια μετράει ιστορίας και φυσικά η τροπεοθήκη της μόνο να μεγαλώσει μπορεί. Οπότε ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία, την Zweite Liga, στην Bundesliga και εμείς την αναλαμβάνουμε για να την οδηγήσουμε στο δρόμο των επιτυχιών. Αν σας αρέσει το βίντεο, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και πατήστε την καμπανίτσα για να σας έχετε ειδοποιήσει όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Και φυσικά το βίντεο είναι χορηγούμενο από το eneba.com, όπως και το κανάλι γενικότερα, και πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που θα σας ενημερώσει γιατί το eneba είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια, είτε για PC, είτε για Xbox, είτε για PlayStation. Θέλεις κάπου να αγοράσεις φθηνά τα αγαπημένα σου παιχνίδια με ασφάλεια? Eneba είναι για σένα. Παμ! Έλα να σου δείξω κάποιες από τις προσφορές σε παιχνίδια και κάρτες. Προσφορές για παιχνίδια κάτω των 10 ευρώ. Εκπτώσεις ανάλογα με την εποχή και με έως 15% επιστροφή. Όλα τα παιχνίδια Football Manager σε τρομερή τιμή. Εδώ θα βρεις να αγοράσεις όλες τις κάρτες για το PlayStation. Δεν έχεις PlayStation αλλά Xbox? Θα βρεις και τις κάρτες του Xbox. Είσαι fan της Nintendo? Το eneba.com έχει και δικές τις κάρτες να αγοράσεις. Ακόμα και αν δεν είσαι gamer όμως, μπορείς να βρεις κάρτες για την Nike, για το Netflix, για το Spotify, για το IKEA και για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Στείλε το βίντεο στο φίλο σου για να μπει και αυτός να ψωνίσει από το eneba.com και έτσι να μην το πιάνει κανένας κορόιδο. Και αφού ενημερωθήκαμε για το πώς μπορούμε να αγοράζουμε φθηνά παιχνίδια χρησιμοποιώντας το eneba.com και να εμπλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη μας αλλά και τις βιντεοπαιχνιδικές μας εμπειρίες στην καθημερινότητά μας, επιστρέφουμε στο save μας, επιστρέφουμε στο rebuild της Σεντ Πάουλη για να δούμε πως η ομάδα τερμάτισε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Zweite Liga, μαζεύοντας 69 βαθμούς και καταφέρνοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Zweite Liga για πρώτη φορά στην ιστορία της, μάλιστα συγκεκριμένα, και με αυτή την κατάκτηση προβλήματος να ανέβει και στην πρώτη κατηγορία. Επίσης μαζί της ανέβηκε και η Holstein Kiel στο -1 μόλις από εκείνη. Και από εκεί και πέρα στα μπαράζ ανόδου η Fortuna Düsseldorf τερμάτισε τρίτη του Χρήστου Τζόλι για να παίξει με την ομάδα η οποία τερμάτισε στην Bundesliga τρίτη από το τέλος, που ήταν η Bochum. Στην πραγματικότητα η Bochum κατάφερε να κερδίσει την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Εδώ μέσα στο save μας, επειδή δεν είναι πάρα πολύ σωστά φτιαγμένο και δεν γίνεται να προβλεφθεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι η Fortuna θα κερδίσει την ανοδό της για την Bundesliga. 2-2 εδώ το πρώτο παιχνίδι, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Bochum Fortuna, νάτο, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη. Και τώρα στη revanche νομίζω η Fortuna θα κερδίσει την άνοδό της, όχι όπως έγινε στην πραγματικότητα. Από εκεί πέρα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει και τα τρομερά οικονομικά σαν έτσι θετικό της, να το πούμε έτσι. Δεν είναι, είναι μια πιο σφιχτή ομάδα και ούτε το τρομερά καλό ρόστερ. Είναι καλό το ρόστερ για την κατηγορία της β' κατηγορίας, αλλά για την πρώτη κατηγορία θέλει λίγο βελτίωση το ρόστερ, η αλήθεια είναι. Εδώ το βλέπετε, αυτό είναι το roster με το οποίο ανέβηκε.
Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα pause για να δείτε τους παίκτες αναλυτικά, αλλά εμείς ουσιαστικά θα περάσουμε στη συνέχεια να δούμε το πώς φτιάξαμε το roster για την πρώτη κατηγορία, για την πρώτη μας χρονιά στην Bundesliga. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα pause εδώ πέρα το βίντεο για να δείτε αναλυτικά το roster που υπάρχει και χρησιμοποίησε η ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Και εμείς πάμε εκεί περίπου τον Αύγουστο, λίγο πριν τα πρώτα παιχνίδια του κυπέλου Γερμανίας, πρώτο παιχνίδι πάντα της χρονιάς είναι το κύπελο Γερμανίας, για να δούμε πώς έχουμε φτιάξει το roster μας για αυτήν την πρώτη σεζόν. Να είμαστε λοιπόν 8 Αυγούστου του 2024 και πάμε να δούμε και να γνωρίσουμε το roster μας για αυτήν την πρώτη χρονιά. Λοιπόν, κατά τα δοκάρια έχουμε τον Βοσνιοκροάτη Νικόλα Βασίλη, ο οποίος υπήρχε στην ομάδα, ήταν βασικός τερματοφύλακας πέρσι στη Zweite Liga. Έχει μια σχετικά καλή καρτέλα, οπότε δεν ήθελα να κάνω ριζικές αλλαγές στην πρώτη χρονιά και όπως θα έχετε δει και σε άλλα μου, ας το πούμε, rebuild την πρώτη χρονιά, δεν κάνω κάποιες τρομερές αλλαγές στο roster. Και εδώ πέρα το βλέπετε με 800.000 συμβόλαιο μέχρι το 2026 σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 28 ετών. Θα είναι ο βασικός και ο αναπληρωματικός θα είναι ο Ron Thorben Hoffman, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία της Bayern και τον αποκτήσαμε ελεύθερο από την Braunschweig, η οποία επίσης συμμετείχε πέρσι στην Zweite Liga και νομίζω ότι για αναπληρωματικός είναι ένας αρκετά τίμιος τερματοφύλακας. Όχι κάτι τρομερό, αλλά όχι και κάτι το οποίο αν χρειαστεί να παίξει θα μας προκαλέσει πονοκεφάλους. Από εκεί πέρα στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε τον Μανώλη Σάλιακα που παίζει στην ομάδα της Saint Pauli έτσι κι αλλιώς. Ο Έλληνας δεξιός μπακ, ο οποίος έκανε το βήμα στο εξωτερικό για πρώτη φορά, ήρθε από τον Μπας Γιάννα, αμείβεται με 600.000 το χρόνο και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025. Οπότε ή θα πρέπει να πουληθεί τώρα που δεν το κάναμε, ή θα πρέπει να τον ανανεώσουμε. Ο Σάλιακας ζητάει 1,4 το χρόνο, κάτι το οποίο θεωρώ υπερβολικά πολύ. Ή θα φύγει ελεύθερος. Κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει ελεύθερος ο Μανώλης Σάλιακας, οπότε θα παίξει μια χρονιά. Και αναπληρωματικός είναι 23χρονος Φίλιπ Τρέου. Γερμανός από τις Ακαδημίες της Φράιμπουργκ, 400.000 το συμβόλαιό του μέχρι το 26. Στη συνέχεια στα αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας, πήραμε τον Μύρο Μούχαϊμ, ο οποίος είναι Ελβετός και τον αποκτήσαμε από την μισητή αντίπαλο της Σεντ Πάολη και συντοπίτησα της το Αμβούργο. Αυτός έχει βγει από τις Ακαδημίες της Τσέλσι συγκεκριμένα και έχει παίξει σε Ζυρίχ και Σεντ Γκάλεν εκτός από το Αμβούργο. Τον αποκτήσαμε με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το Αμβούργο και αμείβεται με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και από εκεί και πέρα ο Lars Ritschka, ο Γερμανός αριστερός μπακ, επίσης υπήρχε στο ρόστερ και τον αποκτήσα, είναι από τις Ακαδημίες του Ανοβέρου, 500.000 το χρόνο το συμβόλαιό του, εδώ το βλέπετε, και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026. Από εκεί και πέρα, κεντρική αμυντική, έχουμε τον Φέρελπι, κατά τα άλλα, David Nemeth, ο οποίος είναι Αυστριακός, υπήρχε στην ομάδα, 600.000 το συμβόλαιό του μέχρι το 2026. Τον Κάρολ Μέτς, τον Εστονό, ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες στην καριέρα του γενικότερα. Βρίσκεται από το 22 στην ομάδα εδώ πέρα. 650.000 το χρόνο το συμβόλαιό του, μέχρι το 25 λίγη του χρόνου, οπότε θα αποχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα ως ελεύθερος, με 100 συμμετοχές στην Εθνική Εστονίας. Από εκεί και πέρα, ο Χάουκε Βαλ, ο 30χρονος Γερμανός που αμείβεται με 800.000 ευρώ το χρόνο και έχει συμβόλαιο μέχρι το 26, τον είχε αποκτήσει πέρσι η ομάδα στη Zweite Liga. Και ο Eric Smith, που είναι ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας, ο Σουηδός, ο οποίος μπορεί να παίξει και σαν αμυντικό half, 27 ετών, 750.000 το συμβόλαιό του και λίγη του χρόνου το συμβόλαιό του. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από άλλες ομάδες, όπως θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Και είναι ο καλύτερος μας κεντρικός αμυντικός, αλλά όλοι οι παίκτες είναι προς πώληση. Ο συγκεκριμένος είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ η τιμή του. Έχουμε συμφωνήσει ότι αν έρθει τέτοια πρόταση θα τον δώσουμε. Επίσης έχουμε και ένα πέμπτο στόπερ, τον Άνταμ Τζουγκάλα, όπως τον λένε αυτόν τον Πολωνό, ο οποίος δεν είναι κάτι τρομερό, τον κράτησα μόνο και μόνο για βάθος στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή πάμε στον Αυστραλοσκοτσέζο Jackson Irvine, ο οποίος έτσι έχει μια πολύ cult φιγούρα. 68 συμμετοχές με 12 γκολ στην Εθνική Αυστραλία, 800.000 το χρόνο, μέχρι το 25 και αυτό είναι το συμβόλαιο. Θα δούμε, μάλλον θα φύγει ελεύθερος ο Irvine του χρόνου το καλοκαίρι. Ο Κάρλο Μπουκάλφα, ο Γερμανός από τις Ακαδημίες της Φράιμπουργκ, 25 ετών, για ένα χρόνο και αυτό είναι το συμβόλαιο, 500.000 το χρόνο. Και ο Αλιώσα Κεμλέιν, ο οποίος πέρσι έπαιζε δανεικό σε εμάς από την Union Βερολίνου και τον αγοράσαμε με 6 εκατομμύρια ευρώ, τον αγόρασα εγώ. 20χρονος, 500.000 το χρόνο το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Φέρελπις πάρα πολύ και γίνεται πολύ ωραίος συγκεκριμένος άμα του δώσεις χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα, ο Κόνορ Μέτκαλφ, ο Αυστραλός επίσης με 19 συμμετοχές στην Εθνική Αυστραλία και ένα γκολ, 24χρονος. Επίσης πολύ καλή φιγούρα. Τα 500.000 το χρόνο το συμβόλαιό του για μία ακόμα χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουμε να τον ανανεώσουμε. Και το μεγάλος πρωταγωνιστής της περσινής χρονιάς της Zweite Liga, ο Μαρσέλ Χαρτέλ, ή Χάρτελ,
Γερμανός 28 ετών, 800.000 το χρόνο το συμβόλαιό του και έχει για 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο στην ομάδα. Έλεγε το συμβόλαιό του και το ανανεώσαμε, διότι μάλλον θα αποχωρήσει ελεύθερος από τη Σεν Πάολη φέτος και τον κοίταγε πάρα πολύ έντονα και ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα τον αποκτήσει τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής έχουμε τον Λουξεμβουριανό, τον Ντανιέλ Σινάνι, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Λουξεμβούργο, αν μη τι άλλο. 64 συμμετοχές με 11 γκολ, παίρνει 600.000 το χρόνο και το συμβόλαιό του λύγει σε 2 χρονιές. Και τον Σουηδό Έρικ Αλστραντ, ο οποίος είναι 22 ετών, για 3 χρόνια ακόμα το συμβόλαιό του και αμείβεται με 500.000 το χρόνο. Στο 10 φέραμε τον Δημήτρη τον Μπέλκα ως ελεύθερο από την Μπασάξιχιρ. Στην πραγματικότητα νομίζω ανανέωσε με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αλλά εδώ πέρα έμεινε ελεύθερος, οπότε τον βρήκα και τον έφερα. Και τον θεωρώ μια πολύ αξιόπιστη λύση ερχόμενος από τον πάγκο. Θα παίρνει 550.000 το χρόνο και το συμβόλαιο του είναι διαιτές. Δεν νομίζω ότι θα το εξαντλήσει του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουμε να τον πουλήσουμε για να πάρουμε και ένα μικρό κέρδος από εκείνον. Και επίσης αποκτήσαμε ελεύθερο τον Ιρανό με 85 συμμετοχές και 17 γκολ στην εθνική Ιράν, τον Αλιρέζα Γιανχαμπάξ. Το είπα. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη καριέρα σε Φέγενορντ, Μπράιτον, Αλκμαρ και Ναϊμέχεν. Αλλά και στη χώρα του, στο Ιράν, σε μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει πλέον. Ήρθε ελεύθερος, ο συγκεκριμένος έχει μεταγραφεί 20 εκατομμύρια ευρώ στην Brighton τότε. Με το που είχε ανέβει η Brighton, είχε δώσει πολύ χρήμα. Από όλες οι ομάδες το κάνουν. Βέβαια, τον είχε πάρει από την Alkmaar που σε 33 μάτς είχε βάλει 21 γκολ. Είχε κάνει τρομερή χρονιά. Πλέον παίζει στην Feyenoord. Έχει πάρει πρωταθλήματα στην Ολλανδία με τη Feyenoord. Έχει κάνει πρωταθλητισμό, οπότε είναι πολύ έμπειρος και το συμβόλαιό του θα είναι το μεγαλύτερο στην ομάδα, ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αφού αποκτήθηκε ελεύθερος, αξίζει να τα δώσουμε τα συμβόλαια. Αριστερά έχουμε τον Ολαντάπο Αφολογιάν, ο οποίος είναι Άγγλος, 26 ετών, 600.000 το χρόνο το συμβόλαιό του και λύγει σε ένα χρόνο. Θα δούμε αν θα τον πουλήσουμε ή αν θα τον ανανεώσουμε. Και ο Ελίας Σαντ, ο Τινίσιος, 24 ετών, ο οποίος δεν είναι καθόλου Σαντ στη φωτογραφία, είναι πολύ χαρούμενος. 750.000 το χρόνο το συμβόλαιό του και ανανεώσαμε μέχρι το 27 για εκείνον, γιατί τον πιστεύουμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην κορυφή της επίθεσης έχουμε τον Σάιμον Ζόλερ, τον 33χρονο Γερμανό, ο οποίος δεν ήθελα να τον κρατήσω, αλλά δεν έφυγε με τίποτα. Τον είχε η ομάδα από πέρσι και λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Και τον Γιοχάνες Εγκεστάιν, ο οποίος είναι από τις ακαδημίες της Βέρντερ, κλασικά έχει παίξει και στην Αντβέρπ και στην Λίντς. Και αμείβεται με 600.000 το χρόνο μέχρι το 25. Σίγουρα θα τον ανανεώσουμε τον Εγκεστάιν, γιατί είναι μια αξιόπιστη λύση ερχόμενος από τον πάγκο μελλοντικά φέτος. Θα είναι βασικός. Αυτό λοιπόν είναι το roster της ομάδας μας. Και το roster της ομάδας μας βάσει δυνατοτήτων μας δίνουν τρίτους από το τέλους με 351 απόδοση. Πάνω από Φορτούνα Δίτσελ που σας είπα ότι ανέβηκε τελικά αντί της Μπόχουμ, που δεν έμεινε η Μπόχουμ. Στην πραγματικότητα έγινε το ανάποδο. Και τη Holstein Kiel, η οποία ανέβηκε πέρσι ως δεύτερη από την Zweite Liga. Φυσικά φαβορή είναι η Bayern, αλλά η πρωταθλήτρια Γερμανία είναι η Leverkusen. Από συμβόλαια δεν έχουμε πλέον μεταγραφικό budget. Είχαμε γύρω στα 5,5 κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ και ξοδεύουμε κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαια, 19 και κάτι όπως βλέπετε εδώ πέρα για τους παίκτες μας. Το staff μας το έχουμε εξοπλίσει έτσι ώστε να εξυπηρετήσει όλες μας τις συνθήκες τις οποίες θέλουμε στην πρώτη κατηγορία και έτσι έχουν τα πράγματα. Ξεκινάμε πρώτο αγώνα απέναντι στην Bergis Gladbach, η οποία είναι ομάδα τώρα πολύ χαμηλής κατηγορίας, ημιεπαγγελματική για το πρώτο γύρο του κυπέλλου Γερμανίας και τρεις πρώτες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα με Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf και Bayer Leverkusen. Για πάμε να δούμε πρώτος μήνα πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα. Λοιπόν, οι πρώτοι τέσσερις αγώνες για την ομάδα μας πήγαν εξαιρετικά. Κερδίσαμε εύκολα 0-3 την Bergis Gladbach με δύο γκολ του Eric Da Silva Moreira, ο οποίος είναι πιτσιρίκος στη δεύτερη ομάδα και όπως βλέπετε έχει πολύ μεγάλο ταλέντο για το μέλλον. Και τον Ντάνιελ Σινάνι. Μετά κερδίσαμε 4-2 τη Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας με γκολ του Άλστρατ, 2 γκολ του Έγκεστάιν και 1 του Σαντ. 1-0 τη Φορτούνα Ντίζελντορφ εντός έδρας με γκολ του Χαρτέλ. Και 2-1 την Μπάγκερ Λεβερκούζεν με αυτογκολ του Γκριμάλντο και γκολ από τον Τένκστεντ. Και θα μου πεις τώρα γιατί έχουμε τον Τένκστεντ. Γιατί αποκτήσαμε και έναν ακόμα σέντερφορ, τον Κάσπερ Τένκστεντ, τον Δανό, δανεικό από την Μπενφίκα, χωρίς ενοικίο πληρώνοντας όλο το συμβόλαιό του, δηλαδή 950.000 περίπου. 960-950.000. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μία νέα προσθήκη λοιπόν στο ρόστερ της ομάδας. Ουσιαστικά, επειδή τραυματίστηκε ο Ζόλερ και θα μείνει 4 μήνες έξω, δεν θα είχαμε ένα πληρωματικό φόρ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ή τον Άλστραν ή τον Γιαχανμπάξ. Αποφάσισα να φέρω τον Τένκστεντ για ένα χρόνο, να δούμε πώς θα τα πάει. Θα είναι βασικός αναπληρωματικός, θα είναι ο Έγκεστάιν
Και τρίτο ήταν ο Ζόλερ, ο οποίος δεν θα παίξει ποτέ. Και επίσης έχει μπει πολύ έντονα η Feyenoord για να αγοράσει τον Eric Smith. Οπότε μπορεί στο επόμενο continue, στο επόμενο που θα σας δείξω εδώ πέρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε θα είναι, να λείπει ο Eric Smith. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό ξεκίνημα με 3 στα 3 στις πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga. Η συνέχεια μετά τις διακοπές των εθνικών δεν ήταν και τόσο καλή. Ξεκινήσαμε με ήττα από τη Freiburg με 2-0. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Φέραμε ισοπαλία με την Augsburg 1-1, με τον Σαντ να πετυχαίνει γκολ και τον Ντομίροβιτς να ισοφαρίζει αμέσως. Και 1-1 με τη Holstein Kiel εκτός έδρας, με τον Τέγκστεντ να πετυχαίνει γκολ στο 19 και τον Κουάσι Οκιέρε Βρίντ να ισοφαρίζει. Για όσους είναι εδώ του καναλιού παλιοί, ο Κιέσι Οκιέρε Βρίντ είναι ο αδερφός του Βρίντ που είχαμε από το Μόναχο 1860 και τα λοιπά και στον Ηρακλή, τις πρώτες σειρές του καναλιού. Οπότε, μετά από 6 αγωνιστικές έχουμε 11 βαθμούς και βρισκόμαστε στην 6η θέση. Και αυτό που σας έλεγα πριν για τον Eric Smith έγινε. Αποκτήθηκε από τη Feyenoord για 6 εκατομμύρια ευρώ και εμείς κινηθήκαμε άμεσα για την αντικατάστασή του και φέραμε τον Παναμέζο Χωσέ Κόρντομπα, έναν εξαιρετικό στόπερ ο οποίος αγωνίζεται στη Βουλγαρία και στη Λεύσκη Σόφιας. Είναι 23 ετών διεθνής, με 850.000 το χρόνο συμβόλαιο για 4 χρόνια το συμβόλαιό του και τον αποκτήσαμε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα πέρσι και για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Και γενικότερα ακούγεται πάρα πολύ το όνομά του. Είναι πολύ ωραίος παίκτης, οπότε αυτός ήταν ο αντικαταστάτης του Eric Smith. Έτσι κλείσανε και οι μεταγραφές μας. Τώρα, επειδή τον Οκτώβρη έχουμε πολλούς αγώνες και σημαντικούς, αλλά και τον Νοέμβρη, θα πάμε κατευθείαν στο Νοέμβρη γιατί πλέον δεν έχουμε μεταγραφές κτλ. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα έχουμε πάει σε πολύ σημαντικά παιχνίδια με Eintracht, Dortmund, Stuttgart, Bayern για το κύπελο γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερός και έτυχα την Bayern στο δεύτερο γύρο του κυπέλου, Werder Bremen, Heidenheim, Gladbach και Mainz. Ο Οκτώβρης πήγε πάρα πολύ άσχημα, αλλά ο Νοέμβριος ήταν αίτητος, άσχετα που είχαμε μόνο της μία νίκη. Λοιπόν, ιτηθήκαμε από την Eintracht 0-1 με τον γκολ του Σκύρι. Χάσαμε 4-1 από την Dortmund με τον γκολ να το πετυχαίνει ο Αφολαγιάν για μας. Φέραμε ισοπαλία 1-1 με τη Stuttgart εκτός έδρας, με τον Τέγκστεντ να ισοφαρίζει τον γκολ της Stuttgart. Και ιτηθήκαμε από την Bayern 1-3 στις καθυστερήσεις. Εδώ ο Mbappé έχει πάει στην Bayern σε αυτό εδώ το Universe, δεν πήγε στη Real. Λοιπόν, με τον γκολ που βάλαμε να το σκοράρει ο Alstrand. Από εκεί και πέρα, το Νοέμβριο κερδίσαμε 2-1 τη Werder εκτός έδρας με γκολ του South και του Córdoba, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας. Φέραμε 0-0 με τη Heidenheim, 1-1 με την Gladbach. Ισοφαρίσαμε τον γκολ του Weigl στο 10ο λεπτό με τον Dengstedt στο 68 και 1-1 με τη Mainz, όπου ισοφαρίσαμε ένα λεπτό μετά το γκολ που προηγήθηκε η Mainz με τον Grunda στο 79, ο Dengstedt στο 80 κατάφερε να ισοφαρίσει. Έτσι, μετά από 13 αγώνες στο πρωτάθλημα, έχουμε 4 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες και βρισκόμαστε στους 18 βαθμούς ενώ έχουμε μείον 1 goal difference. Έχουμε την 8η καλύτερη επίθεση και την 8η καλύτερη άμυνα με 15 και 16 γκολ αντίστοιχα. Εντάξει, δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα πράγματα εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι στη πορεία του save θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να γίνουμε καλύτεροι και να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα από εδώ και πέρα θεωρώ ότι ο στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μια έξοδο στην Ευρώπη. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν το καταφέρουμε φέτος. Ο Οκτώβρης δείχνει ότι μάλλον δεν θα καταφέρουμε, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε λοιπόν Δεκέμβρη-Γενάρη να δούμε πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα και αν έχουμε κάνει και κάποια μεταγραφή. Μεγάλη νίκη, η μεγαλύτερη που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής με την Σεν Πάουλη. 2-0 μέσα στην έδρα της Μπάγκερ Μονάχου με το Σάλιακα και το Σινάνι να πετυχαίνουν τα δύο γκολ που μας χάρισαν την νίκη και μια εξαιρετική εμφάνιση του Νίκολα Βασίλη με 8,9. Από εκεί και πέρα την επόμενη αγωνιστική μας διέλυσε η Λειψία με 5-2 μέσα στην έδρα μας. Πέναλτι του Χάρτελ και γκολ του Γιάχαν Μπαξ στο 45-1 τα γκολ μας. 2-2 την Ιουνιόν με 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά με Τέγκστεντ και Σινάνι να ισοφαρίζουν το 2-0 της Ιουνιόν. 3-2 κερδίσαμε την Ίμπιζα σε ένα φιλικό προετοιμασίας μιας και έχει διακοπεί το πρωτάθλημα και επιστρέψαμε με τη Χόφενχάιμ, φέραμε ισοπαλία 1-1 στο 55 ο Γιάχαν Μπαξ και διαλύσαμε 1-6 τη Φορτούνα Ντίζελντορφ μέσα στην έδρα της με Αφολαγιά να πετυχαίνει 3 γκολ, Τέγκστεντ 1, Ρίτσκα 1 και Χάρτελ 1 και κερδίσαμε και 2-1 τη Βόλφσμπουργκ με Σαντ και Σινάνι να πετυχαίνουν τα γκολ, είχε ισοφαρίσει ο Τζόνας Γουίντ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι, μετά από 19 αγωνιστικές έχουμε 7 νίκες, 8 ισοπαλίες και 4 ήττες, 29 βαθμούς και βρισκόμαστε στο μείον 3 από την 7η θέση, στο μείον 5 από την 6η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, πέρα από το κύπελο δηλαδή, μέχρι και η 7η θέση οδηγεί στην Ευρώπη, αλλά είναι το κύπελο μέσα στο πράγμα εκεί πέρα, οπότε θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Από μεταγραφές νομίζω δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση εδώ το χειμώνα, δεν έχει χρειαστεί. Όλοι οι παίκτες μας
βρίσκονται στο roster όπως ξεκινήσαμε. Και πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Tengstedt με 7 γκολ σε 19 συμμετοχές, ενώ πρώτος σε assist είναι ο Μανώλης Σάλιακας με 5. Τα πράγματα έχουν ισιώσει, φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα. Πάμε Φλεβάρι και Μάρτι να δούμε πώς θα μπούμε στην τελική ευθεία της χρονιάς. Ο Φλεβάρης ξεκίνησε με νίκη και απέναντι στην πρωταθλήτρια Bayer Leverkusen και συνεχίστηκε με νίκες. Κερδίσαμε 3-2 μέσα στο Bay Arena με Sinani, Irvine και Engelstein να πετυχαίνουν τα γκολ. Κερδίσαμε και ένα 1-0 τη Freiburg με τον γκολ του Tengstedt από το 1 το λεπτό. 3-1 την Augsburg εκτός έδρας με γκολ από τον Tengstedt, τον Jahanbachs και τον Αφολαγιάν. Και 2-1 την Holstein Kiel με τον Tengstedt και τον Irvine να πετυχαίνουν τα γκολ και μάλιστα με ανατροπή. Είχε προηγηθεί η Holstein. Από εκεί και πέρα, χάσαμε 2-1 από την Eintracht στο ξεκίνημα του Μαρτίου με τον Jahanbachs να ισοφαρίζει προσωρινά. Την κερδίσαμε όμως 3-0 την Dortmund μέσα στην έδρα μας με Tengstedt, Τρέου και Χάρτελ να πετυχαίνουν τα γκολ. Ιτηθήκαμε 2-1 από τη Stuttgart με τον Σαντ απλά να μειώνει σε 2-1 στο τέλος του παιχνιδιού. Και φέραμε 0-0 με τη Werder Bremen. Έτσι, 7 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, βρισκόμαστε στην 6η θέση με 45 βαθμούς, έχοντας 12 νίκες, 9 ισοπαλίες και 6 ήττες. Έχοντας πετύχει 44 γκολ και έχοντας δεχτεί 34, έχουμε την 6η καλύτερη επίθεση και την 7η καλύτερη άμυνα. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας είναι με 11 γκολ ο Tengstedt, όπως θα δείτε εδώ πέρα, και ο πρώτος σε assist της ομάδας είναι ο Χάρτελ με 6, ο Jahanbachs με 5 και ο Σάλιακας με 5, που δεν έχει βγάλει άλλη assist από την τελευταία φορά που τον τσεκάραμε. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, όμως έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Όχι τόσο το μάτς με τη Heidenheim, αλλά με Gladbach, με Bayern, με Λειψία. Και έχουμε και κάποια πιο εύκολα μάτς με Heidenheim, με Mainz, με Union και με Hoffenheim. Για πάμε να δούμε πώς κλείσαμε τη χρονιά και αν καταφέραμε να βγάλουμε την ομάδα στην Ευρώπη, μιας και η παρουσία μας στην Bundesliga έχει κλειδώσει και για την επόμενη χρονιά. Σε αυτές τις 7 αγωνιστικές κάναμε 4 ισοπαλίες, 2 ήττες και 1 νίκη μόνο. Φέραμε 0-0 με τη Heidenheim, δυστυχώς παίζαμε με 10 παίκτες από το 63 λόγω της αποβολής του Muheim. 1-1 με την Gladbach, με τον Jahanbachs να ανοίγει το σκορ και να δεχόμαστε τον γκολ από τον Weigl πάλι στο 92. 1-1 με τη Mainz, με τον Barreiro να ανοίγει το σκορ για τη Mainz, αλλά εμείς αυτή τη φορά να είμαστε που ισοφαρίζουμε στις καθυστερήσεις, στο 95 με τον Philipp Trehu. Χάσαμε από την Bayern 0-1 με τον γκολ του Coman για να πάρουν εκδίκηση για την νίκη μας στον πρώτο γύρο. Χάσαμε και από τη Λειψία με 1-0 με τον γκολ του Βέρεν στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και κερδίσαμε 3-0 τον Union Βερολίνου. Με τον Σαντ το 5, τον Jahanbachs το 35 και τον Τέξι στο 94, ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες Union. 2-2 την τελευταία αγωνιστική στο Pre-Zero Arena, στο Hoffenheim, στη Hoffenheim, με τον Tengstedt στο 29 και τον Χάρτελ στο 36 να πετυχαίνουν τα γκολ. Προηγηθήκαμε 0-2 λοιπόν και στο 66 και στο 86 η Hoffenheim ισοφάρισε. Έτσι, δυστυχώς, τερματίσαμε στην 8η θέση με 52 βαθμούς στην ισοβαθμία με τη Leverkusen, η οποία επίσης τερμάτισε στην 7η θέση. Στην 7η θέση επίσης με 52 βαθμούς, 13 νίκες, 13 ισοπαλίες και 8 ήττες. Είχαμε μονοψήφιο αριθμό ητών και δεν καταφέραμε να βγούμε στην Ευρώπη, δυστυχώς. Η Leverkusen παίρνει την παρουσία της στην Ευρώπη στο Conference League λόγω του κυπέλου, επειδή στο κύπελο, στον τελικό, Λειψία και Bayern αναμετρήθηκαν και η Bayern έκανε το double, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Και έτσι η 8η θέση δεν βγάζει ομάδα στην Ευρώπη, εκτός και αν όταν ολοκληρωθούν τα coefficients της χρονιάς, η Γερμανία έχει καταλάβει μία από τις πρώτες δύο θέσεις σε συγκέντρωση βαθμών και έτσι της δώσουν μία ακόμα θέση στο Champions League, οπότε θα βγει και η Union ως 5η, η Gladbach και η Leverkusen θα βγουν στο Europa και εμείς θα βγούμε στο Conference. Ελπίζουμε σε αυτό να δούμε πώς θα πάει την επόμενη χρονιά αυτό το οποίο λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα, πρώτο σκόρ της ομάδας μας ήταν ο Tengstedt με 13 γκολ, 6 γκολ ο Σαντ, ο Jahanbachs άλλα 6, 5 ο Αφολογιάν, 5 ο Χαρτέλ, 5 ο Σινάνι, 3 ο Engelstein, 2 ο Άλστρα, 2 ο Τρέου, 2 ο Irvine και από 1 η Κόρντομπα, Ρίτσκα και Σάλιακας. Και όσον αφορά τις assist, δεν έβγαλε άλλη assist ο Σάλιακας, έμεινε στις 5, όσοι και ο Jahanbachs, στις 6 ο Χαρτέλ, ο Άλστρα και ο Σαντ, στις 3 ο Tengstedt, στις 2 ο Irvine και ο Pelkas, ο οποίος δεν έβεξε πάρα πολύ εν τέλει, 2 και ο Muheim και από μία ασίστη Κόρντομπα, Αφολαγιάν, Βαλ, Ρίτσκα, Engelstein και Metcalf. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το roster, τα νούμερα του roster αυτή την πρώτη χρονιά. Μπορείτε να κάνετε ένα post στο βίντεο για να τα δείτε λίγο πιο αναλυτικά και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και όσον αφορά την επόμενη χρονιά, μας έχει δώσει 12,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφικό budget και περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ έξτρα στα συμβόλαια από τα
19 τόσα που δίναμε, τώρα έχουμε πάει στα 21, μας έχει δώσει άλλα περίπου 5. Οπότε μπορούμε να ξοδέψουμε μέχρι 26,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τους μισθούς μας. Αυτά, πάμε για τη δεύτερη χρονιά και να δούμε αν παίζουμε και στην Ευρώπη. Ξεκίνημα δεύτερης χρονιάς, 9 Αυγούστου του 2025 και η ομάδα όντως συμμετέχει στο Europa Conference League της αυτής της περίοδου. Η ομάδα τερμάτισε στην 8η θέση, η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα coefficients της περσινής σεζόν. Έτσι η Union Βερολίνου βγήκε στην Ευρώπη, βγήκε στο Champions League, οι άλλες δύο ομάδες βγήκαν τελικά στο Europa League και εμείς στο Conference. Και πάμε να δούμε το roster της ομάδας. Έχουμε αρκετές αλλαγές. Ξεκινάμε από τον τερματοφύλακα και τον Νικόλα Βασίλη, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα και αμείβεται πλέον με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο μέχρι το 29 το συμβόλαιό του. Και για ένα πληρωματικό φέραμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι homegrown στην ομάδα και πλέον χρειαζόμαστε homegrown λόγω της έξοδός μας στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ο 28χρονος Σβεντ Μπρόντερσεν αποκτήθηκε από την Yokohama FC της Ιαπωνίας για 150.000 ευρώ και 250.000 το συμβόλαιό του. Στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε μεταγραφή με τον Μεργκίμ Βοϊβόντα να επιστρέφει στη Γερμανία και συγκεκριμένα έχει ξαναπεράσει εδώ πέρα ως δανεικός τότε στην Carl Zeiss Jena από την Standard Liège. Τον πήραμε ελεύθερο από την Τωρίνο, τον Κοσοβάρο. Τον πήραμε ελεύθερο και πήρε συμβόλαιο 1,35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και παρέμεινε και ο Φίλιπ Τρέου, ο οποίος έκανε καλή χρονιά ως αναπληρωματικός πέρσι και τον επιβραβεύσαμε. Στο αριστερό άκρο της άμυνας φέραμε ως ελεύθερο τον, όχι ελεύθερο, με 1,4 εκατομμύρια ευρώ τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος πέρσι αγωνιστήκε δανεικός στον Ολυμπιακό στην πραγματικότητα και είναι, ανήκει στην Nottingham Forest, 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Τζαμαϊκανός, Αγγλο-Τζαμαϊκανός διεθνής και παρέμεινε και ο Μύρο Μαχάιμ ο Ελβετός. Στο κέντρο της άμυνας και εδώ είχαμε αλλαγές με τον Νέμεθ να παραμένει, ο οποίος είναι φέρελπης όπως είχαμε πει. 670.000 ευρώ το συμβόλαιό του και ήρθε ελεύθερος ο Eric Dier, ο Dier, ο καθένας όπως θέλει τον λέει, πάντα μείνει ελεύθερος μετά την πρώτη χρονιά με την Bayern και πάντα προσπαθώ να τον φέρω γιατί τον θεωρώ ένα πολύ καλό και ικανό κεντρικό αμυντικό, δεν στρίβει εύκολα η αλήθεια είναι, αλλά για το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε και με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο θεωρώ ότι θα κάνει τη δουλειά εξαιρετικά. Φέραμε και έναν επίσης παίκτη από τη Γερμανία, τον Λία Μόρισον, ο οποίος είναι Σκοτσέζος και ανήκει στις ακαδημίες της Bayern. Από εκεί έχει βγει κιόλας. Οπότε τον φέραμε ως ελεύθερο με 600.000 το συμβόλαιό του. Φέραμε ένα homegrown στην ομάδα του Florian Carstens, 26χρονος, και τον φέραμε από την Wehen Wiesbaden με 350.000 το χρόνο. Και όπως είπαμε, ήρθε ελεύθερος ο συγκεκριμένος. Και παρέμεινε και ο Κόρντομπα από την περσινή χρονιά, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι και παρέμεινε. Στη μεσαία γραμμή φέραμε επίσης ένα ακόμα Κοσοβάρο, τον Elvis Rebetsai, ο οποίος ήρθε για 5 εκατομμύρια ευρώ από την Augsburg και 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το συμβόλαιό του. Ο Kemlein παρέμεινε, τον είχαμε από πέρσι. Ο Metcalf επίσης παρέμεινε και ανανέωσε το συμβόλαιό του με 750.000 το χρόνο πλέον. Και παρέμεινε ο Χάρτελ με 1,6 πλέον εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, διπλασιάστηκε το συμβόλαιό του, ζήτησε πολλά χρήματα για να ανανεώσει. Και ο Φιν Μπέκερ, ο οποίος ανήκει στη Χόφενχάιμ και είναι από τις ακαδημίες της ομάδας και αυτός, οπότε τον αποκτήσαμε με 2,3 εκατομμύρια ευρώ και 1,4 το χρόνο. Θα είναι ουσιαστικά σαν τρίτος χαφ. Πίσω από Ρεμπετσάι και Χάρτελ, ο Μπέκερ και ο Μέτκαλ θα είναι αυτοί που θα πάρουν τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, στα δεξιά παρέμεινε ο Έρικ Αλστραντ με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και αποκτήσαμε τον Πέταρ Πούσιτς, τον Ελβετό από την Όσιγε, Ελβετοκροάτης ο συγκεκριμένος, 1,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η αγορά του, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο το συμβόλαιό του. Φέραμε τον Τάσο τον Μπακασέτα, ο οποίος είχε μπει πολιτήριο για εκείνον από τον Παναθηναϊκό στα 6 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι για αυτά τα λεφτά είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη και 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και παρέμεινε και ο Γιάχαν Μπακ, το οποίο νομίζω έχουμε δύο πάρα πολύ έμπειρους μεσοεπιθετικούς εκεί πέρα στο 10 που έχουν και μεγάλη έφεση στο γκολ και οι δύο. Αριστερά φέραμε τον Αλέσιο Τσέρμπιν, όσοι παρακολουθείτε αυτή την περίοδο το save μου με την Νάπολη στο Twitch, το Twitch είναι από κάτω της περιγραφή, μπορείτε να το πατήσετε και να έρθετε να κάνετε follow για να παρακολουθήσετε τα απογεύματα τα live. Ξέρετε τον πιστεύω πάρα πολύ και όντως από τη στιγμή που είχε μπει πολιτήριο από αυτόν, για αυτόν 1,8 εκατομμύρια ευρώ και με 2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο τον έφερα. Έφερα και τον Ματάνοβιτς, ο οποίος ο Κροάτης επίσης είναι homegrown από την ομάδα και κόστησε συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ από την Άιντραχτ γιατί είναι σε καλή ηλικία έτσι, και είναι εξελίξιμος συγκεκριμένος και μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από το 4 αλλά και σαν 4, κανονικά 4 είναι ο άνθρωπος. Και παρέμεινε και ο Ελίας Σαντ,
που είπαμε ότι στη φωτογραφία δεν είναι καθόλου sad. Από εκεί και πέρα, ο Eggestein παρέμεινε ως αναπληρωματικός, όπως το είπαμε, με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρονοσυμβόλαιο και η μεγάλη κίνηση έγινε στη θέση του Ford, τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ, το συγκεκριμένο παίκτη, και δεν είχε ξανατύχει να τον έχω στα χέρια μου. Είναι ο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς, ο Βόσνιος, ο οποίος έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ στην Εθνική Βοσνίας. Είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο φορ, ψηλό φορ, ικανό στον αέρα, ακούραστος και καλός παστελωτής γενικότερα. Οπότε αποκτήθηκε 11 εκατομμύρια ευρώ από την Augsburg και με ένα συμβόλαιο στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε έχουμε 4 παίκτες που αμείβονται με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό εδώ είναι το roster μας. Μπορείτε να κάνετε ένα pause για να το δείτε λίγο πιο αναλυτικά. Και πάμε να δούμε τους παίκτες τους οποίους πουλήσαμε και πού τους πουλήσαμε. Εδώ θα δείτε ότι πουλήσαμε τον Val 2 εκατομμύρια ευρώ στην Norwich. Ο Τζιγκουάλα, όπως λέγεται αυτός ο παίκτης, πήγε στη Λεγανιές ελεύθερος. Ο Πέλκα 200.000 στην Ibiza. Ο Χόφμαν 100.000 στη Σανχάουζεν. Ο Ρίτσκα 550.000 στην Καζερσλάουτεν. Και ο Σινάνι 250.000 στο Ανόβερο. Και να δω αν πουλήσαμε και κάποιον παίκτη εδώ πέρα. Τον Μέτς 1 εκατομμύριο ευρώ στην Norwich. Τον Αφολαγιάν 2 εκατομμύρια ευρώ στην Norwich. Γενικά η Norwich ψώνησε από εμάς. Οπότε αυτές ήταν οι πωλήσεις οι οποίες κάναμε. Οι υπόλοιποι φύγανε ως ελεύθεροι. Και ο Σάλιακας δηλαδή και αυτά. Και γενικότερα όσον αφορά τη βαθμολογία, μας δίνουν τη θέση νούμερο 14 με 301 απόδοση. Οπότε θεωρούν ότι πέρσι είχαμε 351, τώρα έχουμε 301. Είμαστε λίγο καλύτερη ομάδα σε σχέση με πέρσι. Και εδώ πέρα βλέπετε μια Dream Eleven η οποία έχει όλους τους παίχτες της Bayern. Ναι, έχει όλους τους παίχτες της Bayern. Οπότε, ναι. Στο κύπελο πρώτη αγωνιστική παίζουμε με την πρώτο γύρο παίζουμε με τη Strylen, η οποία είναι πολύ χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Και δείτε εδώ ένα ωραίο φιλικό με 7-6 από τη Werder που χάσαμε τις καθυστερήσεις. Γενικά ήταν έτσι ένα φιλικό το οποίο το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ο ουδέτερος που ήρθε να το δει. Οπότε ναι, έχουμε και προκριματικά για το Conference League. Θα παίξουμε με την CSKA Sofia's στο ένα προκριματικό γύρο που χρειάζεται να περάσουμε για να μπούμε στους ομίλους. Και ξεκινάμε εντός με Eintracht, εκτός με Κολονία και εντός με Leverkusen. Πάμε να περάσουμε το μήνα Αύγουστο, να δούμε αν θα μπούμε στους ομίλους του Conference και πώς ξεκινήσαμε τη χρονιά. Πολύ καλό ξεκίνημα για το Conference και για το κύπελο, μέτριο προς κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Κερδίσαμε 13-0 τη Strylen εκτός έδρας, εντάξει. Πολύ αδύναμη ομάδα, όπως είπαμε. Χάσαμε 1-0 από την Eintracht μέσα στην έδρα μας στην Πρεμιέρα και κερδίσαμε 7-1 τη CSKA Sofia's με 2 γκολ του Alstrad, 1 του Ντεμίροβιτς, 2 του Πούσιτς, 1 του Ματάνοβιτς και 1 του Τσέρμπιν. Ενώ η CSKA Sofia's ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό τον γκολ του Alstrad. Μετά ιτηθήκαμε 1-0 από την Κολονία εκτός έδρας και φέραμε 2-2 στη revanche με τη CSKA Sofia's στη Βουλγαρία. Αδιάφορο το match με γκολ του Χάρτελ και του Μπακασέτα. Και κερδίσαμε 3-1 την Bayer Leverkusen στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα και οι δύο ομάδες. Εμείς από το 59, οι άλλοι από το 68. 1-0 η Leverkusen στο 5ο λεπτό και ισοφάρισαμε τον Ντεμίροβιτς στο 18. Πέναλτι του Χάρτελ στο 62 και του Σαντ στο 69 τον γκολ για να πάρουμε την νίκη με 3-1. Οπότε, τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχουμε τρεις βαθμούς, μία νίκη, δύο ήττες. Και μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, πολύ καλό ξεκίνημα για τον Τόσο Μπαγκασέτα, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ. Τα 5 από αυτά τα έχει βάλει στην ομάδα στο κύπελο. Οπότε, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ δίκαιο. Το ίδιο και με τον Ντεμίροβιτς ισχύει. Το ίδιο πράγμα. Οπότε, καλό ξεκίνημα για διάφορους παίκτες της ομάδας μας. Πάμε λοιπόν Σεπτέμβρη, όπου δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα το Conference League. Θα έχουμε μάθημα στους αντιπάλους μας για να δούμε πώς συνεχίζουμε στη χρονιά. Πρώτο μάτς για το μήνα Σεπτέμβριο είναι και αυτό, ήταν με 2-0 από την Copenhagen. Στη συνέχεια όμως καταφέραμε να διπλασιάσουμε τις νίκες μας στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας 1-0 τη Freiburg και μάλιστα παίζοντας με 10 παίκτες από το 21ο λεπτό. Είχαμε προηγηθεί από το 11. Καταφέραμε και το κρατήσαμε. Επίσης κερδίσαμε και τη Heidenheim 1-4 με γκολ του Σαλτ, 2 γκολ του Μπακασέτα και 1 του Μουχάιμ, τα 2 από τα 4 γκολ στις καθυστερήσεις. Στο Conference League έχουμε μάθει αντιπάλους μας, θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ εκτός έδρας στην ΟΠΑΠ Αρίνα, τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για το Conference, την Dudelange εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο, τη Ζαλγκίρις εντός έδρας στη συνέχεια, τη Φαμαλικάο εκτός έδρας στην Πορτογαλία και τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας στην τελευταία αγωνιστική, γιατί είχε 6 αγωνιστικές στο Conference, όχι 8 όπως οι υπόλοιπες διοργανώσεις. Καλά τα πράγματα έχουν ισιώσει σιγά σιγά, έχουμε 9 βαθμούς σε 6 αγώνες με 3 νίκες και 3 ήττες και πάμε για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας μας, 2 με 2 ελληνικές ομάδες το μήνα Οκτώβριο.
Ο μήνας Οκτώβριος κύλησε καταπληκτικά με μόνο νίκες και μία ισοπαλία. Μάλιστα, στους δύο αγώνες του Conference κερδίσαμε το ίδιο σκορ 2-1 τις δύο ελληνικές ομάδες. Προηγήθηκε το μάτς με την ΑΕΚ με 1-2 μέσα στην ΟΠΑΠ Αρίνα με Σαντ και Βοηβόντα να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε μειώσει ο Άλεξ Τέγιες στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Φέραμε ισοπαλία 2-2 με την Dortmund με τον Άλερ να πετυχαίνει 2 γκολ. Να προηγεί την Dortmund με 0-2 και να ισοφαρίζουμε στο 29 και στο 77 με Ντεμίροβιτς και Σαντ αντίστοιχα. Κερδίσαμε 3-2 την Wolfsburg εκτός έδρας με Σαντ, Τσέρμπιν και Μπακασέτα να πετυχαίνουν τα γκολ. Και κερδίσαμε και 2-1 τον Παναθηναϊκό, την πρώην ομάδα του Μπακασέτα, με Ρεμπετσάι και Τσέρμπιν να πετυχαίνουν τα γκολ και τον Μάρκο Ζούνιορ να μειώνει μόλις στο 94 για λίγο για τον Παναθηναϊκό. 5-2 τη Λειψία τη διαλύσαμε, είχαμε να πάρουμε εκδίκηση από πέρσι. Με 2 γκολ του Σαντ, 1 του Τσέρμπιν και άλλα 2 του Μπακασέτα, 1 με πέναλτι και 1 χωρίς πέναλτι. 2 γκολ από τον Οπέντα για την ομάδα της Λειψίας και 5-0 την Gladbach για το κύπελο, για το δεύτερο γύρο του κυπέλου. Με Σαντ, 2 γκολ από τον Μπακασέτα, 1 του Βοηβόντα και 1 του Έγκεστάιν για να πάρουμε την πρόκληση στον τρίτο γύρο που θα αντιμετωπίσουμε την δεν ξέρουμε πια ακόμα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, μετά από 9 αγωνιστικές έχουμε 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες, 16 βαθμούς και βρισκόμαστε στην 6η θέση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά η ομάδα αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά της. Στο Conference έχουμε 6 βαθμούς, όπως και άλλες χιλιάδες ομάδες έχουν 6 βαθμούς. Και στο κύπελο θα μάθουμε τον αντίπαλό μας στη συνέχεια του Νοεμβρίου. Πάμε τώρα, έχουμε 2 ευρωπαϊκά μάτς με τον Ντελάντς και Ζαλγκίρις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι όπως βλέπω το πρόγραμμα της ομάδας γενικότερα, είμαστε για 6-6 κανονικά. Και για το πρωτάθλημα δεν θα πω ότι έχουμε και πολύ μεγάλα μάτς. Ίσως μόνο το μάτς με την Gladbach να είναι πολύ δύσκολο. Κυρίως γιατί την διαλύσαμε στο κύπελο, οπότε θα θέλει να πάρει εκδίκηση. Καταπληκτικός λοιπόν ο Νοέμβριος, με μόνο νίκες αναβλήθηκαν και κάποια μάτς, μετακινήθηκαν λόγω του κυπέλου. Κερδίσαμε 3-0 τη Χέρτα με γκολ του Χάρτελ, του Ντεμίροβιτς και του Έγκεστάιν στο παιχνίδι. 5-0 του Ντελάντζ εκτός έδρας με Ματάνοβιτς, Άλστραντ και Μλέιν, Πούσιτς και Τσέρμπιν να πετυχαίνουν τα γκολ. 3-1 το Αμβούργο με Ντεμίροβιτς 2 γκολ και Τσέρμπιν ένα ακόμα. 1-0 του Στουτγκάρντ εκτός έδρας με τον Μέτκαλφ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Και κερδίσαμε 6-1 τη Ζαλγκίρις στην έδρα μας με 2 γκολ του Ντεμίροβιτς, 3 γκολ του Τσέρμπιν και 1 του Χάρτελ. Είχε προηγηθεί η Ζαλγκίρις στο πρώτο λεπτό με τον Λιβιού Αντάλ μέσα στην έδρα μας. Έχασε και πέναλτι το Χάρτελ, οπότε θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Οπότε η βαθμολογία μας βελτιώθηκε κι άλλο στην Bundesliga. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση πλέον με 25 βαθμούς, 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας του Conference League με 12 βαθμούς, αίτητοι όπως εμείς. Είναι και η Μαρσέιγ και η Αταλάντα και η Ουνιόν με 4 στα 4. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες αίτητες ομάδες όπως η Λέστερ και η Κιλμάρνοκ. Αλλά 4 στα 4 έχουν κάνει μόνο αυτές τις 4 ομάδες. Και όσον αφορά την ομάδα, 15 γκολ έχει ο Ντεμίροβιτς, 13 έχει ο Μπακασέτας. Και σε assist 8 assist έχει ο Μπακασέτας και 8 ο Βοηβόντα. Οπότε βλέπετε ότι επιθετικά τουλάχιστον τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε την 4η καλύτερη επίθεση και τη 2η καλύτερη άμυνα με μόλις 13 γκολ σε 12 παιχνίδια. Πάμε το μήνα Δεκέμβριο που έχουμε τρίτο γύρο απέναντι στην Dortmund, έχουμε ντέρμπι με Bayern για το πρωτάθλημα και έχουμε και 2 ευρωπαϊκούς αγώνες με Famalicão και Ερυθρό Αστέρα πριν έρθει η διακοπή του χειμώνα της Γερμανίας που έχει έτσι κι αλλιώς μεγάλη διακοπή λόγω του βαρύ χειμώνα που έχουν αυτές οι περιοχές εκεί πέρα. Ο χειμώνας ήρθε λίγο νωρίτερα, δεν πήγε καθόλου καλά το πράγμα, μόνο 2 νίκες κάναμε για το Conference με 2-0, χάσαμε την Dortmund 3-0 όπως θα δείτε εδώ πέρα, παίζαμε και με 10 παίκτες από το 53 με αποβολή του Dier. Χάσαμε 3-0 από την Bayern με Kimmich που Παμεκάνο και Μπαπέ να πετυχαίνουν τα γκολ και κερδίσαμε τη Famalicão 2-0 εκτός έδρας για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του Conference με Σαντ και Τσέρμπι να πετυχαίνουν τα γκολ. Χάσαμε και από τη Werder με 1-3, προηγηθήκαμε με το Χάρτελ στο 21ο λεπτό και φάγαμε 3 γκολ μετά και κερδίσαμε 2-0 τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ολοκλήρωσε το match με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σπάγιτς με τον Μέτκαλφ και τον Ντεμίροβιτς να πετυχαίνουν τα γκολ. Οπότε στο Conference κάναμε το 6-6, η μοναδική ομάδα που το έκανε. Αίτητες ήταν και η Αταλάντα και η Λέστερ, αλλά εμείς μαζέψαμε 18 βαθμούς και τερματίσαμε στην κορυφή του ενοποιημένου πρωταθλήματος εδώ πέρα. Στο κύπελλο αποκλειστήκαμε στο τρίτο γύρο και στο πρωτάθλημα πλέον έχουμε πέσει στην 7η θέση σε 14 αγώνες, 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες και 25 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε κάποια κίνηση το χειμώνα όσον αφορά μεταγραφική. Ο πρώτος σκόρερ μας είναι ο Ντεμίροβιτς με 16, έχει 13 ο Μπακασέτας και 10 ο Τσέρμπιν, μόλις 7 μάτσος βασικός κιόλας. Και στις assist έχουν από 8 ο Τρέου, ο Μπακασέτας και ο Βοηβόντα. Εξαιρετικά τα πράγματα. Και μετά είναι και 6 ο Ρίτσαρντς, οπότε καταλαβαίνετε τα back μας κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Γενάρης έχει πολλά μάτς μπροστά μας με Union, Gladbach, Κολονία, Augsburg, Eintracht και Bayer Leverkusen. Αλλά έχουμε διακοπή
Και ξεκινάει η αγωνιστική δράση στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και πάλι θα πάμε στην Ισπανία, εκεί στις Βαλεαρίδες νήσους, για να κάνουμε προετοιμασία χειμερινή και θα παίξουμε ένα φιλικό με την Ibiza. Ο Γενάρης, όπως βλέπετε, ξεκίνησε καταπληκτικά και στο φιλικό το οποίο αντιμετωπίσαμε την Ibiza, όπως είπαμε, 5-0. Εύκολη η αναμέτρηση αυτή. Εντάξει, φιλικό προετοιμασίας με 3 γκολ του Ντεμίροβιτς και άλλα 2 από τον Elias Sad. Και κάναμε ένα σερί 4 εικόνων για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας 3-1 την Ουνιόν Βερολίνου, με Ντεμίροβιτς, Σαντ και Μπακασέτα να πετυχαίνουν τα γκολ και η Ουνιόν να μειώνει στο καθυστερήσει με τον Μάγερ μόνο. 3-1 την Gladbach με Σαντ, Ντεμίροβιτς και Γιάχαν Μπαξ τα γκολ. 4-0 την Κολονία με 2 γκολ από τον Σαντ, 1 από τον Μπακασέτα με πέναλτι και ένα καθυστερήσει από τον Ερμεντίν Ντεμίροβιτς. Και 4-2 την Augsburg εκτός έδρας με Ντεμίροβιτς, Μπακασέτα, Γιάχαν Μπαξ και Αλέσιο Τσέρμπι να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε ισοφαρίσει η Augsburg στο 12 με τον Ρούμπεν Βάργκας και στο 68 είχε μειώσει το σκορ σε 3-2 σε εκείνο το σημείο. Οπότε πήγανε πολύ καλά τα πράγματα. Στη συνέχεια όμως κάναμε 2 ήττες. Χάσαμε 2-1 την Eintracht μέσα στο Deutsche Bank Park με Χάουγκε και Κιτί και να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε ισοφαρίσει ο Μπαγκασέτας στο 41 και ήταν με 1-0 από την Bayer Leverkusen με γκολ του Παλάσιος στο 59 λεπτό. Έτσι, τέλος Ιανουαρίου, η ομάδα μετά από 20 αγώνες έχει 12 νίκες, μία ισοπαλία και 7 ήττες, 37 βαθμούς. Βρίσκεται στην 5η θέση, στο μείον 2 από την 4η Λειψία και στο συν 1 από τη Freiburg, στο συν 2 από τη Werder Bremen, στο συν 3 από την Eintracht Frankfurt. Και στο roster τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Δεν έχουμε κάποια προσταφαίρεση τώρα το χειμώνα. Συνεχίζουμε έτσι ακριβώς όπως ήμασταν. Και ο Φλεβάρης ούτε αυτός έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Μάρτιο για να αντιμετωπίσουμε στο γύρο των 16 κάποιον αντίπαλο του Conference League. Να δούμε πώς θα πάει και σε αυτή τη διοργάνωση η συνέχειά μας. Ο Φλεβάρης είχε 4 αγώνες, 2 νίκες και 2 ήττες. 4-1 τη Hoffenheim εντός έδρας με Γιάχαν Μπαξ, Μπακασέτα και άλλα 2 γκολ από τον Τσέρμπιν να διαμορφώνουν αυτά τα 4 γκολ που βάλαμε. Ιτηθήκαμε από τη Freiburg 1-0. Κερδίσαμε τη Heidenheim 2-1 με Ντεμίροβιτς και Τσέρμπιν να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε προηγηθεί η Heidenheim στο 37 με τον Clydesdale και ήταν με 6-2 από την Dortmund, ίσως από τις μεγαλύτερες μας ήττες. Στο save παίζαμε με 10 παίκτες από το 88, οπότε δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προηγήθηκε με τον Ζούλε η Bayern η Dortmund στο 13, ισοφαρίσαμε στο 18, ξαναπροηγήθηκε με τον Fulcrum με πέναλτι στο 20, στο 24 έκανε το 3-1 πάλι με τον ίδιο παίκτη, μετά στο 73 έκανε το ανέβηκε κι άλλο το σκορ με τον Julian Brandt, μειώσαμε στο 74 με τον Ντεμίροβιτς και δεχτήκαμε άλλα 2 γκολ στο τέλος της αναμέτρησης. Και έτσι ήρθε ο γύρος των 16 απέναντι στην Twente για το Conference League. 1-4 μέσα στην Ολλανδία στο De Grolls Veste, με 2 γκολ του Ντεμίροβιτς, 1 του Ρεμπετσάι και 1 του Elias Sad. 3-0 τη Wolfsburg για το πρωτάθλημα με Ντεμίροβιτς, Dier και Eric Da Silva Moreira, που δεν ξέρω αν τον θυμάστε που τον είχαμε δει στην πρώτη χρονιά που τον είχαμε στη Β' ομάδα και όπως βλέπετε η καρτέλα του γίνεται όλο καλύτερη, αλλά προφανώς επειδή δεν παίρνει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα δεν βελτιώνεται τόσο πολύ. Ισοπαλία, τυπική διαδικασία, 3-3 απέναντι στην Twente, προηγηθήκαμε στο 6, μας ισοφάρισε ο Κουτσουπιάς στο 40, ξαναπροηγηθήκαμε στο 71 με τον Ντεμίροβιτς, μας ισοφάρισε ξανά η Twente με τον Τριμπουλέ στο 74, ξαναπροηγηθήκαμε 3-2 με τον Ντεμίροβιτς με πέναλτι στο 86 και μας ισοφάρισε ο Μπιμπίγια στο 91. Οπότε με αυτό το δεδομένο, με το συνολικό σκορ στο 7-4, πήραμε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League που θα αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, που τον είχαμε αντιμετωπίσει και στη διαδικασία του ομίλου. 1-0 χάσαμε από τη Λειψία με τον γκολ του Σέσκο και κερδίσαμε 2-0 τη Χέρτα με γκολ από Σαντ και Ντεμίροβιτς. Έτσι, μετά από 27 αγώνες, συνεχίζουμε και βρισκόμαστε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, στο μείον 6 από την Bayern και την Dortmund, οι οποίοι βρίσκονται τρίτες και γίνεται ένας μικρός χαμός στην κορυφή της βαθμολογίας, με τη Λειψία να έχει 58, τη Leverkusen να έχει 57 και καταλαβαίνετε ότι είναι κούρσα για 4 το πρωτάθλημα, αλλά θεωρητικά είμαστε κοντά και εμείς και η Freiburg, αλλά εντάξει, δεν διεκδικούμε το πρωτάθλημα σε καμία μα καμία περίπτωση. Μεγάλα τα μάτσα πέραν του Παναθηναϊκού, επειδή τον κερδίσαμε στους ομίλους θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για πάμε να δούμε αν καταφέραμε να περάσουμε τους 8 του Conference League. Είχαμε αρκετούς αγώνες μέσα στον Απρίλιο που γίνανε περισσότεροι λόγω της πρόκρισης του Παναθηναϊκού. Για πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα μάτσα. Κερδίσαμε 1-2 το Αμβούργο μέσα στο Volkspark Stadion με Γιάχαν Μπαξ και Μπακασέτα να πετυχαίνουν τα γκολ. Από το πρώτο ημίχρονο μείωσε ο Γκλατζέλ για το Αμβούργο.
3-0 το Παναθηναϊκό με Σαντ, Τσέρμπιν και Μπακασέτα να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του με πέναλτι για να πάρουμε την νίκη. 3-2 τη Στουτγκάρδη με 2 γκολ του Ελίας Σαντ και ένα του Ντεμίροβιτς. Και ουσιαστικά η Στουτγκάρδη είχε προηγηθεί με 0-2 σε αυτό το match. 2-2 με τον Παναθηναϊκό, μια ρεβάνς στο Απόστολος Νικολαίδη στη Λεωφόρο, η οποία είχε μικρή σημασία μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Προηγήθηκε με το Σοριάνο στο 12 ο Παναθηναϊκός, ισοφαρίσαμε στο 36 και στο 52 ανατρέψαμε το σκορ με τον Αλέσιο Τσέρμπιν να πετυχαίνει 2 γκολ. Και ο Νεμάγια Μαξίμοβιτς, η νέα μεταγραφή του Τριφυλιού, ελεύθερος από τη Χετάφε, έρχεται στο 65, ισοφάρισε 2-2, αλλά δεν ήταν ικανό φυσικά να πάρει την πρόκληση του Παναθηναϊκός και με συνολικό σκορ 5-2 πήραμε την πρόκληση για τους 8. Στο match με την Gladbach ιτηθήκαμε και σε αυτό το match με πέναλτι του Hack στο 38. Κερδίσαμε όμως την Bayern με 4-1, τελειώνοντας και μάλιστα το match με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρεμπετσάι. Μπακασέτας με πέναλτι στο 10, 2 γκολ από τον Ντεμίροβιτς στο 26 και στο 78 και ένα ακόμα από τον Τσέρμπιν στο 64 και το μοναδικό που κατάφερε η Bayern είναι να μειώσει με τον Κιλίαν Εμπαπέ στο 87. Και στα ημιτελικά του Conference League, πρώτος αγώνας απέναντι στη Leicester, κερδίσαμε με 3-2, Ρεμπετσάι στο 15, Σάτ στο 40 και Πούσιτς στο 81. Είχε ισοφαρίσει η Leicester στο 19 με τον Harry Winks και είχε μειώσει προσωρινά, είχε ισοφαρίσει ξανά σε 2-2 με τον Φαταγιού στο 79. Τρία μάτς έχουν μείνει για το πρωτάθλημα και η revanche απέναντι στη Leicester. Και φυσικά αν περάσουμε, ο μεγάλος τελικός του Conference League. Στο πρωτάθλημα συνεχίζουμε και βρισκόμαστε στην πέμπτη θέση, στο μείον 3 την τέταρτη Bayern, η οποία από ό,τι φαίνεται θα χάσει το πρωτάθλημα με ήδη διψήφιο αριθμό ητών. Είμαστε στους 58, 19 νίκες, μία ισοπαλία και 11 ήττες. Και στο πρωτάθλημα βλέπετε ότι έχουμε 4 ποδοσφαιριστές με διψήφιο αριθμό γκολ και 1, 2, 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές με διψήφιο αριθμό σε assist. Πάμε στον τελευταίο μήνα, όπου όλα εδώ θα κρυθούν. Αν θα καταφέρουμε να περάσουμε στο Conference League, αν θα καταφέρουμε να βγούμε στην τετράδα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να περιμένουμε τα coefficients της Γερμανίας για να βγει και ο πέμπτος στο Champions League και να βγούμε κι εμείς, αλλιώς θα πάμε Europa. Και φυσικά να παίξουμε και τον τελικό του Conference από τη στιγμή που θα έχουμε περάσει από τη Leicester, αν έχουμε περάσει. Ο Μάιος δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Χάσαμε από τη Werder Bremen με 1-0 με γκολ του Νίμα στο 30 λεπτό. Όμως απέναντι στη Leicester κερδίσαμε και σε αυτό το match 0-1 μέσα στο City Stadium της Leicester με το goal του Τσέρμπιν στο 91. Βέβαια, ακόμα και 0-0 να έμενε αυτό το match, θα περνάγαμε γιατί με συνολικό σκορ 3-2 είχαμε πάρει εμείς την πρόκριση. Όμως σημαντικό ότι καταφέραμε να κάνουμε το 2-2. Και στα δύο τελευταία match του πρωταθλήματος φέραμε δύο ισοπαλίες με 1-1 και τα δύο match. 1-1 απέναντι στην Augsburg με τον Τσέρμπιν να ανοίγει το σκορ στο 19 και να ισοφαριζόμαστε από τον Έγχελς στο 94 και απέναντι στην Union Βερολίνου να προηγείται με το Ράνι Κεντίδα στο 50 και να ισοφαρίζει ο Ρεβετσάι στο 60. Στον μεγάλο τελικό αντιμετωπίσαμε την Αταλάντα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, μια Ιταλική ομάδα η οποία κατέκτησε το Europa League φέτος και την κερδίσαμε 1-4 μέσα στο Ερεβάν που ήταν η έδρα του τελικού της αναμέτρησης, στο Χρασντάν. Προηγήθηκε η Αταλάντα με τον Τίμοθη Καστάν στο 44 λεπτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε με τον Μπακασέτα στο 65 με πέναλτι. Ένα λεπτό αργότερα να μας βάλει μπροστά στο σκορ και πάλι ο Τάσο Μπακασέτας που ήταν ο MVP της αναμέτρησης στον τελικό του Conference League. Ο Τσέρμπιν στο 73 έκανε το 1-3 και ένα αυτογκόλ του Τζόρτζιο Σκαλβίνη στο 86 ολοκλήρωσε την επική ανατροπή και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της ομάδας. Και όχι μόνο ευρωπαϊκού τίτλου, γενικά του πρώτου τίτλου στην ιστορία της ομάδας, του πρώτου major τίτλου στην ιστορία της ομάδας, μιας και η ομάδα έχει κατακτήσει μόνο μία φορά τη Zweite Liga και αυτή φέτος, στην πραγματικότητα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, ολοκληρώσαμε στην 5η θέση με 60 βαθμούς, στο μείον 8 από τη Leverkusen, 19 νίκες, 3 ισοπαλίες και 12 ήττες. Η πρωταθλήτρια βγήκε η Λειψία με 76, η Dortmund 74, η Bayern 70 και η Leverkusen 68. Μεγάλη απόσταση και από τον 6ο που ήταν η Freiburg στους 54. Εμείς ως 5η περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα coefficients της Γερμανίας και για το αν θα καταφέρουμε να βγούμε στο Champions League της επόμενης περίοδου ή θα χρειαστεί να παίξουμε στο Europa League. Και όσον αφορά εδώ πέρα το roster, θα δούμε πως με 31 γκολ ο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς βγήκε πρώτο σκόρερ της ομάδας μας, 23 γκολ ο Πακασέτας, 21 ο Τσέρμπιν, 20 ο Σαντ και μετά βλέπετε πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η assist, πρώτο σε assist ο Βοηβόντα με 14, 13 ο Τάσος Μπακασέτας ο οποίος έκανε double-double, 12 assist ο Μα Ρίτσαρτς, 10 assist ο Τρέου, 10 assist ο Χαρτέλ,
και 9 ο Σαντ, 7 ο Ντεμίροβιτς και 7 ο Τσέρμπιν. Πάρα πολύ καλή χρονιά, νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο καθ' όλη τη διάρκεια της. Κατακτήσαμε και έναν ευρωπαϊκό τίτλο, τον μοναδικό σε αυτό εδώ το rebuild το οποίο κάναμε. Και είτε στο Europa League της επόμενης περίοδου, είτε στο Champions League της επόμενης περίοδου θα συμμετέχουμε. Στο Europa League έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρει την είσοδό μας και ως κατακτητές του Conference, αλλά και ως πέμπτη στη Γερμανία. Στο Champions League μόνο αν τα coefficients της Γερμανίας βγάλουν και πέμπτη ομάδα στην μεγαλύτερη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό ήταν το rebuild της Σεντ Πάουλι. Δεν θα κάνω δεύτερο βίντεο, νομίζω πως δεν χρειάζεται και καλό είναι γενικά να μην τα τραβάμε πάρα πολύ τα rebuilds και να είναι διαφορετικά κάθε φορά, έτσι ώστε να δούμε και περισσότερες ομάδες και να μην είναι πάντα ίδια η κατάληξη σε όλες τις ομάδες, να έχουμε έτσι μια ποικιλία, να το πούμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα διαλέξουμε μια ομάδα από τα υπόλοιπα top 5 πρωταθλήματα που μας έχουν μείνει, η οποία ανέβηκε από τη β' κατηγορία στην πρώτη και θα δούμε αυτήν. Μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια επιθυμείτε να είναι η επόμενη. Ήδη έχουμε κάνει, όπως θα θυμάστε, στην Αγγλία την Ipswich και την Como στην Ιταλία. Οπότε μας έχουν μείνει στη Γαλλία και στην Ισπανία ομάδες οι οποίες ανέβουν από τη β' κατηγορία στην α και να τις οδηγήσουμε εμείς στα σαλόνια. Γράψτε μου και στα σχόλια πώς σας φάνηκε το συγκεκριμένο rebuild με τη Σεντ Πάουλι και το συγκεκριμένο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Τσεκάρετε στην περιγραφή και την ενέμπα για να αγοράσετε πολύ φθηνά τα παιχνίδια σας και να στηρίξετε το κανάλι και όλα τα social media του καναλιού αλλά και στο Twitch όπου έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα football managerικό περιεχόμενο. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από εμένα.